Σας πω αυτό το επάγγελμα από πολύ νεαρή ηλικία, διότι το διδάχτηκα από τον πατέρα μου και παλιούς τεχνίτες, χρυσοχώρους και χαράκτες. Ειδικεύτηκα βέβαια σε έναν πάρα πολύ καλό χαράκτη, ο οποίος ήταν πρόσφυγας από τη Ρωσία. Και από εκεί και πέρα εξασκώ αυτή τη δουλειά με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται πάρα πολλά χρόνια, μάλιστα από αρχαιοτά των χρόνων έχουμε τα ίδια εργαλεία στη χαρακτική. Και βλέπω χαράξεις των αρχαίων που είναι εκπληκτικές και τις οποίες εγώ δεν θα μπορούσα να τις κάνω τώρα. Τελευταία η ειδίκευση αυτή δέχτηκε μια επίθεση από την τεχνολογία, η οποία τεχνολογία πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια του παντογράφου και της διαμαντίγερας που κάναμε παλιά, που αντικαθιστούσε κάποιες δουλειές μας, και έχει φτάσει ακόμα και στα λέιζερ, τα οποία κάνουν πολύ σπουδαία δουλειά, η οποία εκτός από γρήγορη είναι και πάρα πολύ φτηνή. Υπάρχουν όμως και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει η σύγχρονη τεχνολογία. Εκτός από την τεχνολογία, βέβαια, η δουλειά μας έχει δεχτεί πλήγμα και από τη σύγχρονη πολιτική αστάθεια, η οποία έχει δημιουργήσει οικονομική ανασφάλεια στον κόσμο και δεν μπορεί να διαθέσει χρήματα για τη χρυσοχοΐα, και έτσι δεν θα μπορούσα να είμαι για πάρα πολύ καιρό στο προσκήνιο. Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να αποχωρήσω. Καταφέρνω τελικά με δυσκολία και έρχομαι στη δουλειά, σε αυτόν τον χώρο, γιατί αισθάνομαι ότι τελικά εδώ υφίσταμαι.